Σας τελειώσαμε για μια τηλεόραση, ξεμπερδέψαμε τέλος σεζόν. Λέω να την κάνω για το web, να σας αφήσω εδώ μόνος και έρημος. Πού είστε εδώ, είστε? Πού είναι ο Σακάς, δεν είναι εδώ πέρα? την έκανε. Λοιπόν, και να κάνουμε μερικές δουλειές για να επιστρέψουμε το φθινόπωρο και να είμαστε σωστοί. Χρειάζεται προετοιμασία, σχεδιασμός, προγραμματισμός, ωραία πράγματα, εκπλήξεις. Δεν μπορείς να επιστρέψεις με τα ίδια πράγματα. Και συνήθως αυτό συμβαίνει. Επικρατεί ο ενθουσιασμός του καλοκαιριού και όταν επιστρέφουν τα τζιτζίκια, ψοφάνε γιατί δεν έχουν προγραμματίσει κάτι για το χειμώνα τους. Εμένα δεν μου αρέσει ο προγραμματισμός. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν είμαι άνθρωπος που δεν προγραμμάτισα ποτέ τη ζωή μου. Και μισώ γενικώς αυτούς οι οποίοι προγραμματίζουν τα πάντα. Δεν έκανα ποτέ διακοπές προγραμματίζοντας πού θα πάω να κλείσω κατάλημα, ξενοδοχείο. Ποτέ όμως στη ζωή μου. Δηλαδή τι έκανα, έμπαινα στο φουσκωτό μου και πήγαινα όπου πήγαινε ο αέρας. Και σταμάταγα όπου έβρισκα. Και αν μου άρεσε, έμενα. Ιδάλλω συνέχισα. Και πάντοτε είχα τις ωραιότερες διακοπές. Αυτό θυμάμαι. Γι' αυτό να το εφαρμόσετε κι εσείς. Μέχρι που παντρεύτηκα και άρχισε η δυστυχία. Γιατί οι Γερμανοί προγραμματίζουν τα πάντα. Προγραμματίζουν τι ώρα θα καταπιούν, το πιστεύετε? Ναι, έτσι όπως σας το λέω. Και προσπαθώ τώρα να κρατήσω μια ισορροπία μέσα στην οικογένεια και να πείσω τη Μέρκελ της οικογένειας ότι στη ζωή δεν πρέπει να προγραμματίζεις τα πάντα. Δεν είναι όμορφο να τα προγραμματίζεις. Γενικώς και στο σπίτι. Ενώ είμαι πολύ νοικοκύρης και μου αρέσει καθαριότητα, τρελαίνομαι, πεθαίνω. Δηλαδή, δύο κατηγορίες ανθρώπων δεν γουστάρω: τους ψεύτες και τους τεμπέληδες. Αυτοί για τους βρώμικους, συγγνώμη. Γιατί ψεύτες είναι και τεμπέληδες ούτως ή άλλως. Τη βρωμιά για την ψευτιά. Το σπίτι μου αρέσει να είναι πεντακάθαρο. Έχω τη λόξη από τη γιαγιά μου την πόντια. Αλλά επιμελώς ατιμέλητο. Δεν μπορείς να τα βάζεις όλα. Είμαι. Και επειδή έχω μουσικό δίπλα μου σήμερα, είμαι λίγο τζαζ. Μ' αρέσει το ελεύθερο. Καταλάβατε, να ξεφεύγω. Να κάνω πράγματα που μπορείς να αυτοσχεδιάσεις και να σου βγουν και σε καλό. Και επειδή ένας σημαντικός άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου, σας το έχω πει πολλές φορές, εξαιτίας του πάμπλου του θείου ενός συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος είχε αμπελώνες και πύργους εκεί και μας έπαιρνε μαζί με τον Ανιψιό και πέναγα εγώ πολύ ωραία τότε, φτωχοφοιτητή στην Ιταλία, καταλαβαίνετε, χούντα, δύσκολη καιρή. Εγώ βρέθηκα να κυκλοφορώ με Φεράρι και με τον Ανιψιό του πάμπλου του θείου, ο οποίος ήταν ο Παολίνο, ένας φοβερός τύπος, Ιταλός, από την Πολόνια και φίλος του Φεντερίκο Φελίνη. Και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αυτόν τον φοβερό σκηνοθέτη. Δεν ήταν σκηνοθέτης, έλεγε, εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης, εγώ είμαι άνθρωπος της ζωής και της τέχνης. Δεν του άρεσε, το μαέστρο τον φώναζα. Ήταν σαν τον Βασίλη Ραφαηλίδη, όσοι τον θυμάστε. Η ίδια φάτσα, η ίδια κατατομή και η ίδια λύσα για το φαγητό. Λέμαργος. Με τις μακαρονάδες του, τα κόλπα του, το κρασί το ωραίο. Μποέμ άνθρωπος βέβαια. Έλεγε τέχνη είναι να κολλάς και μπρίκια. Αν ξέρεις να το κολλάς ωραία, το μπρίκι σωστά, είναι τέχνη. Τέχνη, έλεγε, δεν είναι αυτό που κάνουν μερικοί και βγαίνουν έξω και λένε εγώ κάνω κουλτούρα και δεν μπορούν να τον παρακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Και ομόλογε βαριές λέξεις, έλεγε στα τέτοια μου, για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Θα σου περιγράψω τώρα μία φοβερή σκηνή, αφού σας πω ότι η χθεσινή διαδικτυακή ψηφοφορία έγινε αντικείμενο πολλών σχολείων, κάποιοι πονηροί υπέθεσαν ότι εμείς πειράξαμε τα νούμερα γιατί είδαν τη Νέα Δημοκρατία πιο πάνω. Αντιθέτως, εμείς χαρακτηρίσαμε ότι είναι ψυχοπαθητική η συμπεριφορά των ανθρώπων που φωνάζουν για το κλείσιμο της ΕΡΤ και από την άλλη πλευρά δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία με αποτέλεσμα να αυξάνει τα ποσοστά της. Αυτό είναι παλαβό. Επομένως, εμείς δεν πειράζουμε τέτοια νούμερα.
ούτε κάνουμε τέτοιες δουλειές και αποτελεί εγγύηση το παρελθόν μας, το οποίο λίγο πολύ είναι γνωστό της πάση. Τζίνα Φωτεινοπούλου, η σοπράνο, είναι σήμερα κοντά μου. Χαίρετε. Χαίρετε. Κάνουμε, είπαμε, τις απαραίτητες συστάσεις, γιατί εγώ είμαι παιδικός φίλος Σόνιας Θεοδωρίδου, της άλλης σοπράνο, στην οποία εύχομαι και περαστικά. Ήταν εδώ η Σόνια Θεοδωρίδου, αν θυμάστε, πριν μία εβδομάδα, μαζί με τον σύζυγό της, για ένα event που είχαν. Mm-hmm. Φιλοξενήθηκαν και στην εκπομπή της Kim. Και είπαμε, θυμηθήκαμε πολλά από τα παλιά. Επομένως, είμαι της οικογένειας. Καταλάβατε. Ναι. Και άμα είσαι μεγαλώσει και στην Ιταλία. Βέβαια, σαφέστατα. Έτσι, είπαμε, βαρύτονο τενόρος. Ναι, με τον Λουτσάνο Παβαρότη, τον οποίο τον είχα γνωρίσει τον Παβαρότη, είμαι πολύ χαιρός στη ζωή μου. Έπαιζα και τραγουδούσα με τον Κουτσίνη και τον Λούτσο Ντάλα, φαντάσου τώρα. Και είχαμε μαζί ραδιοφωνικό σταθμό στην Πολόνια. Τέλειο. Το οποίο ήταν κοοπερατίβα, δηλαδή συνεταιριστικό σταθμό. Που οι διάφοροι συνεταιρισμοί τον βοηθούσαν οικονομικά για να υπάρχει. Mm-hmm. Και γνώρισα τέτοιους ανθρώπους. Γι' αυτό θεωρώ ότι είμαι τυχερός σε αυτή τη ζωή. Όπως θεωρώ ότι είμαι τυχερός και ευλογημένος γιατί γνώρισα τον Βασίλη Ραφαηλίδη. Μέναμε και μαζί. Γιατί γνώρισα τον Γιάννη τον Εμμανουηλίδη από την Οπισθοδρομική Κομπανία. Γιατί παίζαμε μαζί. Το πρώτο μεροκάματο το έβγαλα με καπέλο σε ταβέρνα. Είναι πολύ ωραία αυτά, ωραίες μνήμες από το παρελθόν. Έλεγε λοιπόν ο Φελίνη, είχε καθίσει, ήταν ένα τραπέζι, ένα μεγάλο τραπέζι μοναστηριακό, mm-hmm. στο σπίτι του Παολίνο, που λέγαμε νωρίτερα, και ήταν υπουργοί, εισαγγελείς, καλλιτέχνες, θα ήταν πολλά άτομα τώρα, μιλάμε για σε αυτά τα μυθικά τραπέζια. Και εμένα ο Παολίνο με έβαλε να κάτσω δίπλα του. Δεξιά του καθόμουν εγώ και αριστερά του καθόταν η κυρία Υπουργού. Η οποία, πασαλημένες όλες αυτές, εκεί με Ιταλίδες προσέχουν πολύ το beauty. Και τότε είχε κάνει μία διαφήμιση mm-hmm. για το καμπάρι. Ναι. Και ένα απορρυπαντικό κάτι είχε κάνει. Και πάνω στην κουβέντα έτρωγε ο Φεντερίκο τη Μακαρονάτα, πετάγεται αυτή και του λέει: «Μαέστρο, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω πώς εσείς καταδεχτήκατε να κάνετε τέτοια διαφήμιση για το απορρυπαντικό ή για το καμπάρι, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο του είπε». Και όπως ήταν, γιατί τότε συζητήθηκε πολύ ότι ο Φεντερίκο μπήκε στην εμπορική διαφήμιση, στη διαδικασία. Και παρατάει τη Μακαρονάτα, εγώ τώρα κάθομαι στη θέση σου. Αυτός είναι εδώ. Τρώει, έτσι είναι, εξής πέφτει το μαγαρί, γυρνάει και με τα μακαρόνια στον αέρα και της λέει: «Γιατί το όνειρό μου ήταν να πηδηχτώ με τη μέση Ιταλίδα νοικοκυρά και όχι με σένα». και η άλλη μένει ξερή, αλλά όταν σου λέω μένει ξερή, μένει ξερή η άλλη, υποθύμησε, κατακογκίνησε, σηκώθηκε, πήρε και ο σύζυγος, έφυγαν, επεισόδιο ολόκληρο, εγώ βρέθηκα και μου λέει: «Τι έγινε μικρέ», μου λέει, «συγχύστηκες». Όχι, του λέω, έκπληκτος εγώ. Λέω, τι να πω εγώ τώρα, συγχύστηκα. Άσε αυτές τις αρκούδες, μου λέει, έτσι με τέτοια. Δεν καταλαβαίνουν αυτές από τέχνη, έτσι. Πηγαίνουν εκεί πέρα μόνο για να δείχνουν τα μπιζού τους. Φοβερός. Ασύλληπτος τύπος. Ναι, τις απάντησε έτσι όπως τις έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μαγικοί γιατί κουβαλάνε αυτή τη χρυσόσκονη επάνω τους. Δηλαδή κάνουν πράγματα, φαντασκάνουν πράγματα και ζουν 2.000 άνθρωποι γύρω από τα δουλειά τους. Ναι, και εγώ το ίδιο αισθάνομαι τυχερή, γιατί έχω συναντήσει πολλούς σπουδαίους ανθρώπους μέχρι τώρα και η ευχή μου είναι αυτή, να συναντώ ανθρώπους σπουδαίους, να με οδηγούν έτσι σε ωραία μονοπάτια, να εκμεύουν πράγματα που υπάρχουν μέσα μου και δεν τα ξέρω. Αυτή είναι τύχη για μένα. Να ρωτήσω κάτι, Τζίνα. Ναι. Πώς ασχολήθηκες με το τραγούδι? Πώς ασχολήθηκα? Δηλαδή στην οικογένεια υπήρχε ένας καλήφωνος? Όλοι. Οι γονείς μου είναι εκπαιδευτικοί. Αλλά ήταν έτσι οι λάτρες των τεχνών γενικότερα. Αγαπούσαν τη μουσική, το θέατρο, τη γλυπτική ο πατέρας μου, τη ζωγραφική. Εγώ γεννήθηκα στο Αγρίνιο. Από εκεί κατά για τη μητέρα μου. Στο Αγρίνιο βέβαια δεν είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες για να βλέπουμε πράγματα, παρόλο που υπάρχει το
Δημοτικό Θέατρο και από τότε θυμάμαι ότι γινόντουσαν πάρα πολλές παραγωγές. Από την περιοχή εκεί το πιο διάσημο μέρος είναι το Ξηρόμερο, γιατί ντουφεκίζονται και μαχαιρώνονται. Η γιαγιά μου είναι από εκεί. Ένα-ένα τα βγάζω. Τι χειρότερο. Ναι. Βεντέτες, σου δεν είναι. Από την Κατούνα Ξηρομέρου είναι η γιαγιά μου. Βέβαια. Λοιπόν, οι γονείς μου φρόντιζαν να τα κάνουμε ταξίδια στην Πάτρα, στην Αθήνα, ώστε να βλέπουμε και εγώ και ο αδερφός μου πάρα πολλά πράγματα. Αυτό μας έκανε μεγάλο καλό. Και οι συναναστροφές επίσης με οικογένειες που τα παιδιά τους μάθαιναν μουσική, επίσης ήταν έτσι κίνητρο για μας. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι έπαιρνα μέρος σε χοροδίες ως σολίστ, έπαιρνα σόλι, και το χειροκρότημα και η αμοιβή με ώθησαν στο να ζητώ κι εγώ περισσότερα πράγματα από τους γονείς μου και έτσι έφτασα στην ηλικία των 6 ετών να κάνω ακορντεόν, ξεκίνησα με ακορντεόν και γενικές μουσικές σπουδές. Έτσι ξεκίνησε. Μέχρι κάποια ηλικία δεν ήξερα καν ότι υπάρχει το μάθημα της μονοδίας, ότι μπορείς να καλλιεργήσεις τη φωνή σου. Επειδή άλλαζα αρκετές δασκάλες, οι γονείς μου έκαναν μεταθέσεις και αποσπάσεις μάλλον έπαιρναν πολλές φορές, τους είπα, δεν αντέχω άλλο, θέλω να μείνουμε στην Αθήνα. Παιδιά δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Εγώ δεν πήγα ποτέ μια φορά στο ίδιο σχολείο δεύτερη χρονιά και έτσι δεν είχα ποτέ φίλους. Είναι ένα βάσανο. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις κανείς φιλία, έφτιαχνες και μόλις έκανες καινούριους φίλους, έτρεχες πάλι. Έπεισα λοιπόν τη μητέρα μου, η οικογένεια είναι μητριαρχική, έπεισα τη μητέρα πόσα μου. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια, για καταλάβω. Οι γονείς μου, εγώ και ο αδερφός μου, είμαστε τέσσερις. Μάλιστα. Τα αρσενικά με τα θηλυκά είναι μοιρασμένα, γιατί είναι μητριαρχική δηλαδή, γιατί από εκεί είναι ισχυρή προσωπικότητα η μαμά. Ναι. Δασκάλα. Ναι, δασκάλα. Ο πατέρας δάσκαλος. Καθηγητής, μαθηματικός. Γι' αυτό το... Ναι, κάπως έτσι. Έχει αλλάξει την ιεραρχία. Νομίζω ότι έχει αποφασίσει ο πατέρας μου να είναι πιο... ήπιον τόνο. Ήπιον τόνο. Έπεισα λοιπόν τη μητέρα μου να μείνουμε στην Αθήνα και έτσι είχα πολύ έντονη επιθυμία να βρούμε μία δασκάλα που δεν θα την άλλαζα. Που να είναι πολύ καλή μουσικής. Και δεν θα... ναι, τραγουδιού. Δασκάλα μονοδίας. Μονοδίας. Και στάθηκα τυχερή γιατί η δασκάλα μου η πρώτη και μέχρι σήμερα ήταν η Κική Μορφωνιού, σπουδαία μεσόφωνος. Μου τέριαξε πάρα πολύ ως δασκάλα και ως προσωπικότητα, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Είχαμε μια πολύ ωραία επικοινωνία, μου πρόσφερε πάρα πολλά, αλλά ακόμα... Ωραία πράγματα ακούμε σήμερα. Με την οδειακή φίτηση ήμουν ένα πάρα πολύ ντροπαλό, συνεσταλμένο άτομο. Δεν πατούσαν τα πόδια μου γερά στη σκηνή, γιατί ντρεπόμουν πολύ. Mm-hmm. Με τις σπουδές όμως που έκανα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, απέκτησα αυτή τη δύναμη... Να ελέγχεις το σώμα σου, ναι, την ψυχή σου και την αναπνοή σου. Ακριβώς, που χρειαζόμουν. Mm. Ακριβώς. Και γυρνώντας, αισθανόμουν πια πάρα πολύ δυνατή για να κάνω αυτό που επέλεξα να κάνω. Μην φοβάσαι και στις πορείες, το ίδιο είναι και στις διαδηλώσεις. Μόλις μάθεις να ελέγχεις την αναπνοή σου, τους φυγμούς σου και να αναπνέεις αυτά που πετάνε οι άλλοι, γίνεσαι τσακάλι. Μια χαρά. Ναι. Ναι. Οι προτάριδες είναι που την πατάνε και πέφτουν ξέρει κάτι. Ναι. Όπου συνέχισες τις σπουδές, φαντάζομαι. Συνέχισα τις σπουδές, έκανα performing arts, μουσική, θέατρο και χορό στο Λονδίνο και jazz, πέραν δηλαδή του κλασικού. Ήρθα στην Ελλάδα το 2000 και από το 2000 συνεργάστηκα με πολύ μεγάλες ορχήστρες και αυτή τη ΕΡΤ. Με πολύ μεγάλες ορχήστρες και έπαιζα και στο θέατρο, πρωταγωνίστησα στη λυρική σκηνή. Φέτος δε η χρονιά, δηλαδή το 2012-2013, ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα και πολύ έτσι, με πολύ καλές συγκυρίες. Στη λυρική πρέπει να το ευχαριστήθηκες. Πάντα ευχαριστιέμαι. Και στη λυρική και παντού. Δηλαδή δεν... Έχω γνωρίσει ωραίους μουσικούς και γενικότερα υπάρχει έτσι ένα κλίμα, επειδή είναι και λίγο καταφρονεμένη της λυρικής, πρώτη που βγήκε το Μέγαρο, της λυρικής αισθάνονται λίγο στη γωνία. Εγώ δεν το αισθάνομαι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Γιατί να αισθάνονται, επειδή υπάρχει κάτι άλλο? Όχι επειδή υπάρχει κάτι άλλο, επειδή άρχισαν να παίζονται μονοπόλια και να δημιουργούνται καταστάσεις. Ναι, ίσως. Που τους έβγαζαν λίγο από, στο περιθώριο. Έχω φίλους και γνωρίζω, έχουν έρθει σε εκπομπές μου. Ναι, ναι. Έχω κάνει πολλά, δεν τα ξέρεις εσύ. Δεν φωνάζω μόνο το Ρέμο για τον Τερζή σε εκπομπές, φωνάζω για τους κλασικούς. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Γιατί και εμείς χρειαζόμαστε βήμα. Και εσείς χρειάζεστε και εκείνοι χρειάζονται. Όλοι. Είπαμε, τέχνη είναι να κολλάς και μπρίγκια. Τι είπε ο Φελίνη? Εγώ δεν αντιλέγω. Αντιθέτως, είμαι από τις λυρικές τραγουδίστριες που δεν έχω παροπίδες. Είμαι δεκτική σε όλα τα μουσικά ακούσματα και μάλιστα με αφορά ο μουσικοθεατρικός λόγος, άσχετα αν αυτό είναι όπερα, musical, οπερέτα, ελληνικός στίχος, ξένος στίχος. Υπάρχει λίγο έτσι από τους λυρικούς τραγουδιστές ένας σνομπισμός, ότι ας πούμε κάνεις musical είσαι ελαφρύς. Το ότι κάνεις ένα ελαφρύ ρεπερτόριο δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο. Να πω, αυτό είναι μια τεράστια ανοησία, ναι. μια αλαζονία και μια έπαρση. Ναι, ναι. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, γιατί οι άνθρωποι που το αντιλαμβάνονται έτσι πολύπονται παιδείας, και η παιδεία είναι γοητευτική όταν είναι σφαιρική. Άρα. Ο Παβαρότη, αν δεν κατέβαινε από το κλασικό τραγούδι στις λαϊκές μπαλάντες της Ιταλίας να τραγουδήσει με τους άλλους δύο μαζί τενόρους, δεν θα έκανε ούτε την επιτυχία που έκανε, αλλά δεν θα έμπαζε και τόσους. Τόσο κόσμο, βέβαια. Στο νόημα μιας τέτοιας μουσικής. Βέβαια, βέβαια. Επομένως, είναι διπλό το καλό. Και έχει υποχρέωση εκείνος ο οποίος γνωρίζει περισσότερα πράγματα και πιο εξειδικευμένα, mm-hmm. να κατεβαίνει, να παίρνει τον κόσμο μαζί του και να τον ταξιδεύει. Το έχεις αισθανθεί ποτέ αυτό? Ποιο από όλα, να ταξιδεύω εγώ ή ο κόσμος? Να ταξιδεύεις τον κόσμο μαζί σου. Πάρα πολλές φορές, γι' αυτό είμαι ευτυχισμένη. Mm. Μα το στοίχημα είναι να εκφράζομαι εγώ μέσα από την τέχνη που αγαπώ, από τη μια, να μοιράζομαι συναισθήματα, να τα επικοινωνώ και να ταξιδεύει ο κόσμος σε κόσμους... Στο πω για τόπο Παβαρότη. Ναι, άλλοι λέει έχουμε γραφείο ταξιδίων και άλλοι γραφείο κηδιών σε αυτή τη δουλειά. Και είχε πολύ δίκιο. Γιατί άλλοι το κάνουν το πράγμα έτσι που μπαίνεις και λες πότε θα τελειώσει. Κι άλλοι σε παίρνουν μαζί τους και σε πηγαίνουν στον παράδεισο. Όχι, όχι. Εγώ σε αυτό το επίπεδο είμαι πάρα πολύ τυχερή. Το βλέπω και στα μάτια και στην αγκαλιά. Το βλέπω στη μαζική αντίδραση του κόσμου. Και επίσης το βλέπω και στην αντίδραση των παιδιών, των νεαρών ηλικιών που με αγκαλιάζουν με πολύ αγάπη. Ασκείσαι κάθε μέρα? Σχεδόν κάθε μέρα. Πόση ώρα? Μισή ώρα το λιγότερο. Για να διατηρήσει φωνή τη φόρμα της. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν τον αθλητή. Ήμουν και αθλήτρια. Ναι. Έκανα στίβο μικρές αποστάσεις και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει προπόνηση γερή και τι σημαίνει για την απόδοσή σου μια καλή προπόνηση. Ναι, έκανες ταχύτητες. Δηλαδή. Ναι, ναι. 100-200. Δεν είχα αντοχή, αλλά ταχύτητα είχες. Πρώτη. Ναι, ήσουν γρήγορη. Ναι, ναι, ήμουν γρήγορη. Ωραία. Και η ζωή. Η ζωή. Η οικογένεια έκανες? Έχω δύο παιδιά. Ηλικίες? Τον Ευάγγελο 5 ετών και τη Φίλια 3,5. Είσαι καινούργια μαμά δηλαδή. Ναι, τώρα. Ναι, ναι. Τα παιδιά μου ακολουθούν τα χνάρια της μαμάς. Αυτό είναι όπερα ντάρτε. ναι, τώρα τα άλλα είναι δεύτερα. Φυσικά. Το αισθάνθηκες αυτό όταν έγινες μητέρα? Βέβαια. Και όταν έγινα μητέρα και μέχρι σήμερα. Άλλαξε η σκέψη μου, κυριολεκτικά. Ίσως οι άνθρωποι είμαστε εγωκεντρικοί, οι περισσότεροι, αλλά μιλάω για τις γυναίκες που βιώνουν το μητρικό ένστικτο και το βιώνουν με τη γένα, με τα παιδιά. Μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι αλλάζουν τα πάντα, αλλάζει λοιπόν ο τρόπος σκέψης. Που είσαι μαμά. Έχεις καταλάβει ότι ακριβώς αυτό που είπες τώρα, ότι τέχνη στη ζωή είναι να δίνεις, όχι να παίρνεις. Και με φυσικά τα παιδιά μαθαίνεις να δίνεις πραγματικά, γιατί δίνεις τα πάντα. Την ψυχή σου, τα συναισθήματά σου, τα υπάρχοντά σου, όλα. Ό,τι έχεις και δεν έχεις. Για μένα η τέχνη είναι δούνε και λαβίνε, αλλά ξεκινάει από το δούνε. Αυτό που είπατε.
Πάλι θα σε πάω στο Φεντερίκο. Λαβίν έλεγε, το ξέρουν όλοι τέτοια τέχνη. Το δούνε είναι δύσκολο. Το δούνε, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και με τα παιδιά ο άνθρωπος μαθαίνει να δίνει. Γιατί ο άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται θέλει να παίρνει. Από το γάλα που θα πιει από τη μάνα του, τα παιχνίδια του, τη ζωή. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Θέλουν να πάρουν. Και είναι δικαίωμά του να παίρνουν. Και υποχρέωση των άλλων να δίνουν. Όταν μεγαλώνουν όμως οι άνθρωποι και συνεχίζουν να θέλουν μόνο να παίρνουν, αυτό είναι ασθένεια. Σκέψου σε τι κοινωνία ζούμε που έμαθε να παίρνει αυτά τα γαϊδούρια όλα που λένε ότι πούλησαν τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να μην έχουν να δώσουν στα παιδιά τους σήμερα, στα νέα παιδιά, και αυτά τα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό. Και να λέμε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί σίγουρα φαντάζομαι ασχολείσαι λίγο με την πολιτική. Παρακολουθώ τα γεγονότα, βέβαια όχι πάρα πολύ στενά, γιατί για πολλούς λόγους. Δεν μπορεί να είσαι αδιάφορη. Όχι καθόλου, αντιθέτως. Πρέπει να πω δε, επειδή μιλάμε και για την ΕΡΤ αυτές τις μέρες πάρα πολύ και πήγα και εγώ ίδια μαζί με τα παιδιά μου. Έγραψα την τελευταία πρόβα με την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ. Ξεκίνησε η συνεργασία μαζί τους το 2000. Έχουμε κάτι δικό σου να ακούσουμε. Έχετε φροντίσει γι' αυτό. Δεν έχω φέρει μαζί μου, δεν ξέρω τι έχετε βρει. Δεν ξέρω τι έχετε βρει. Δεν μπορεί να μην είσαι στο YouTube, κάπου θα σε βρουν. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το πρωί παίζαμε και το βράδυ ανακοινώθηκε ότι έκλεισε η ΕΡΤ. Και η συναυλία στην Πνίκα δεν έγινε. Για μένα ήταν σοκαριστικό. Έχω την ηχογράφηση της πρόβας. Ήταν σοκαριστικό. Πραγματικά σκέφτομαι, παίρνω μία μονάδα, έναν από τους πολλούς, και γυρνάω πίσω και βλέπω τη ζωή του. Παιδάκι που πήγαινε στο οδείο, που μελετούσε, που έδωσε πτυχία, που έδωσε διπλώματα, που οι γονείς ξοδεύτηκαν, που το έστειλαν, που έκανε όνειρα, που μπήκε σε μία ορχήστρα με εξετάσεις, με ακροάσεις. Γίνονται ακροάσεις για να είσαι σε μία ορχήστρα τέτοια. Με ακροάσεις, κάνει οικογένεια, έχει δύο μωρά παιδιά, σας παίρνω μία μονάδα. Και ξαφνικά, από το πουθενά, στερείται ενός πολύ μικρού μισθού, ίσα-ίσα για να συντηρείται ο ίδιος και η οικογένειά του. Και αν αφήσουμε το μισθό και το πρακτικό, είναι και το ψυχολογικό, καταρακώνεται ο άνθρωπος. Καταρακώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ένα χι στα όνειρα. Και έχω βαρεθεί αυτή η χώρα και η πολιτική της, μάλλον. Να είναι όλο παρελθοντολογούν, όλο κοιτάζουν στο παρελθόν, παραδείγματα από το παρελθόν, και δεν κοιτάζουν το παρόν και το μέλλον. Ναι, είναι τραγικό. Με σοκάρει αυτό το πράγμα. Σοκαριστικό είναι. Επομένως, είσαι πολιτικό ζώο, διότι σκέπτεσαι, αποφασίζεις, κρίνεις, σχολιάζεις, δεν είσαι αδιάφορη. Είναι όχι, και βέβαια. Μερικοί που είναι η τέχνη και εγώ ή άλλο σχολείο με τις μηχανές, τα αυτοκίνητα, το αθλητισμό, αθλητισμός και εγώ, και γύρω του δεν βγαίνει καρφί τι συμβαίνει. Δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης σαν και σένα, αν δεν εισπράξει αυτό που συμβαίνει στην εποχή του, δεν θα μπορέσει και να το εκφράσει ποτέ. Και να δημιουργήσει μέσα από αυτό. Και, να, και μηνύματα πρέπει να στέλνουμε. Δηλαδή, με κάλεσαν να τραγουδήσω για συμπαράσταση. Δεν είχα το χρόνο τώρα λόγω της παράστασης, αλλά σίγουρα δεν θα τραγουδούσα τα κομμάτια που θα έλεγα στην Πνίκα, που ήταν musical, που ήταν, μιλούσαν, έδιναν άλλα μηνύματα. Τι είχατε ετοιμάσει? Είχαμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με 10 κομμάτια, γιατί ήταν για ένα event που αφορούσε στην Ολυμπιακή Ακαδημία, που ήταν κυρίως από musical, κινηματογραφικά και θεατρικά. Και όχι μόνο, και κλασικίζοντα κομμάτια όπως το Ήχο Ντελαλούνα, όπως το Κοντε Παρτιρό, όπως το Αμίγκος Παρασιέμπρε. Αλλά είχα την ανάγκη να τραγουδήσω, εάν ανέβαινα επάνω, το «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν» του Θεοδωράκη. Ας έβιασε η λύσα με τα τραγούδια της μεταπολίτευσης. Τα άκουγα κι εγώ εκεί πέρα. Για τους στίχους. Άλλαξαν οι καιροί. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν πίστεψα ότι θα γίνει κάτι σπουδαίο και σημαντικό? Ναι. Δεν άκουσα τα τραγούδια της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε εποχή, κάθε επανάσταση, κάθε ξεσηκωμός έχει τα τραγούδια του. Τα τραγούδια του, ναι. Εδώ δεν είχαμε τραγούδια.
σημαίνει ότι δεν υπήρχε έμπνευση. Και κάθε, εάν δεν έχει τα τραγούδια της εποχής της, δεν πάει μπροστά. Ναι, συμφωνώ. Δεν μπορεί να τραγουδάς μαραμένα τα Γιούλια και βιόλες. Σίγουρα. Δεν γίνεται. Εξής... Είναι ωραίο να τα ακούσεις κάποια στιγμή για κάποιο λόγο. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να τραγουδάς τα τραγούδια του Θεοδωράκη της Μεταπολίτευσης για την πτώση της Χούντας σήμερα. Δεν θέλω να πω, τον θαυμάζω, τον αγαπώ τόσο πολύ τον Μίκη. Να το φέρω ως παράδειγμα. Τόνισα πριν για το στίχο του. Ναι. Λέει στο τέλος ότι έχει τον νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν στην αρχή. Ναι. Αλλά αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Ναι, αυτή η στίχη είναι διαχρονική όντως. Ναι, είναι για τους στίχους περισσότερο. Νομίζω είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου η στίχη. Ναι. Μόνο για τους στίχους. Αυτό βέβαια που με πίκρανε είναι ότι όταν ανέβηκα πάνω στην ΕΡΤ, είδα πολύ μεγάλες ή μικρές παρέες να κάθονται στο γρασίδι. Με τα ποτά τους, με τις μπύρες τους, να κάθονται, περιμένοντας κάτι, δεν ξέρω τι. Αυτό στα μάτια μου δεν είναι διαμαρτυρία ή αντίσταση ή ζητάω κάτι. Πες τα, Χρυσόστομε. Ήτανε σαν να πήγαιναν σε εκδήλωση ή σε συναυλία. Δηλαδή... Δεν μου άρεσε. Ναι. Δεν μου άρεσε αυτό. Ναι. Και ήταν και λίγο, τα παιδιά μου. Ξέρεις γιατί δεν σου άρεσε. Γιατί το είδα κι εγώ. Ήταν μυρολατρικό. Ναι. Δεν είναι έτσι. Πεσημιστικό, τελείως. Θέλει τσαμπουκά, έτσι, θέλει φωνή, θέλει εγώ. Πάθος. Θέλει να βγει από μέσα σου αυτό το ούρλο, το λένε οι Ιταλοί, το ουρλιαχτό. Να, δηλαδή, κάτι δημιουργικό. Φυσικά. Και αυτό να το περιγράψουν οι ποιητές σου, οι λογοτέχνες σου, οι στιχουργοί σου, να το στολίσουν οι μουσικοί σου. Και να βγει προς τα έξω. Δεν υπήρχε, γι' αυτό δεν βγήκε. Ναι. Αυτό το μυρολατρικό. Καθόλου δεν μου άρεσε, γιατί μέσα μου είμαι πολύ επαναστάτρια και πεισμένο κιόλας. Δηλαδή, όταν μια κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, το παίρνω και από τα δικά μου. Όταν δυσκολεύομαι για κάτι, μπορεί να στενοχωριέμαι στιγμιαία, αλλά υπάρχει αυτή η ορμή μέσα μου και την επόμενη μέρα πεισμένο για να κάνω περισσότερα πράγματα. Να φύγω από το πρόβλημα και να βρω τη λύση του. Τα παιδιά τι σχέση έχουν, τα παιδιά σου, με τη μουσική? Όταν ακούν 24 ώρες το 24ωρο μουσική, όταν η μαμά παίρνει ένα μαντίλι... Πρόσεξε με τη μισή σου. Όταν η μαμά παίρνει ένα μαντίλι και κάνει την αλεπού με το μαντίλι, βάζοντάς το γιαουρά, ναι. τη γριά, βάζοντάς το ως μαντίλι, ναι. την πριγκίπισσα, βάζοντάς το ίδιο μαντίλι ως Όταν λοιπόν τα παιδιά βλέπουν αυτά, όταν τα παιδιά έρχονται σε γενικές πρόβες και βλέπουν τη μαμά τους ως ρόζα, ως χαλιμά, ως βιβίκα στο βαπτιστικό, επόμενο είναι να... Ο μπαμπάς ασχολείται με τη μουσική. Κλασικός κιθαρίστης στην ορχήστρα ποικίλης μουσικής της ΕΡΤ. Ένα-ένα τα βγάζω εγώ. Μία-μία βγαίνουν οι ειδήσεις. Ναι. Μάλιστα. Ποιος είναι? Δημήτρης Παπαγγελίδης, πρώτος κιθαριστής. Μάλιστα, ο Δημήτρης, πολύ ωραία. Ο οποίος θα απολυθεί και αυτός τώρα. Θα. Απελήθη. Και μην αναστανάσω. Ναι, ναι, ναι. Να, μια οικογένεια που πλήττεται, έτσι, όχι κατά το ίμιση, και κατά τι περισσότερο, γιατί έκανες και εσύ δουλειές εκεί. Έτσι. Έκανε και ο πατέρας δουλειά. Βέβαια, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν συνεργαζόμουν τόσο συχνά, διότι προτίμησα να κάνω περισσότερο θεατρικές δουλειές στη Λυρική, στο Μέγαρο, οπότε είχα λιγότερες δουλειές με την ορχήστρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ δεν εμπλεκόμουν μαζί τους, ότι δεν αισθάνομαι και δεν συμπάσχω. Όχι, βέβαια. Εννοείται. Τι λέει ο σύζυγος τώρα για αυτή την κατάσταση? Αγωνιά όπως όλοι. Τι θα μπορούσε, τι σκέφτεται δηλαδή να κάνει, πώς να ζήσει? Για το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό μου, τι θα κάνουμε τώρα για να προσφέρω στην οικογένειά μου? Ξαφνικά τρως μια σφαλιάρα εκεί που δεν το περιμένεις. Και... Για τους μουσικούς υπάρχουν κάποιες διέξοδοι, εξωτερικές παραγωγές βέβαια, που όμως στη συγκεκριμένη περίοδο είναι πάρα πολύ λίγες. Όταν πλήττεται η οικονομία μιας χώρας,
πλήττονται όλες οι δουλειές. Μπορεί μου σχέδια να μην είναι ποτέ, θα βρουν κάτι. Αλλά όμως ευτυχώς υπάρχουν και εξωτερικές δουλειές. Δεν είναι μόνο η κρατική δουλειά. Αλλά και πάλι μπαίνει σε μια διαδικασία έβρεσης εργασίας. Είναι αρκετά δύσκολο. Έχουμε κάτι να ακούσουμε από την Τζίνα. Τι, κάτσε να το εγκρίνει κιόλας. Στο βαφτιστικό πήγαμε απευθείας. Στο βαφτιστικό να πάτε. Στο βαφτιστικό να βρείτε. Στο site μου. Τι βρήκατε, Τζίνα, ναι. Τζίνα Φωτεινοπούλου, γιατί... στο site μου. Στα, Α, γιατί αν μπείτε στο site της Τζίνας θα βρείτε και ποιοτικά πράγματα. Στο βαφτιστικό. Στο βαφτιστικό. Ναι. Είναι ο αγαπημένος ο βαφτιστικός. Ο αγαπημένος μου. Αφέτος από τις φετινές παραγωγές, επειδή συνεργάστηκα και με τον Βασίλη τον Παπαβασιλείου, ναι, έναν σπουδαίο σκηνοθέτη που με έκανε να κλαίω από ευτυχία και πληρότητα στις πρόβες, έφευγα, έκλαιγα, αποφορτιζόμουν και επέστρεφα. Από ευτυχία. Έχει τέχνη, έχει τέχνη. Έχει, αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πέρα από σκηνοθέτης, ένας απίστευτος φιλόσοφος, παίρνει το κομμάτι και το αναλύει και σε εμπνέει και σε οδηγεί σε δρόμους που ούτε καν γνώριζες ότι υπάρχουν, τι άλλο να πω. Όχι, να μας μοιήσεις αυτά, γιατί έτσι νομίζω ότι το χαίρεται και ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε συνήθως από τα μέσα ενημέρωσης ακούτε φωνές σου λιαχτά, επικαλύψεις, ασύνδετα πράγματα, για να μην πω και τι άλλες ανοησίες ακούτε και υπερβολές. Επομένως, το να ακούγεται να βγαίνει η ψυχή ενός καλλιτέχνη είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Είναι ίσως το σημαντικότερο, γιατί μεταφέρει μηνύματα, όπως και να το κάνουμε, αλλάζει τα ήθη και τα έθιμα. Είναι ο πολιτισμός ενός τόπου, δεν είναι η τεχνολογία, είναι αποτέλεσμα ηθών και εθίμων. Αλλά κανένας δεν γνωρίζει ότι ο πολιτισμός είναι τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού, έτσι όπως καταγράφονται στην πορεία του χρόνου. Βαφτιστικός σίγουρος τον κόλλησε η μαμά και ο μπαμπάς. Όχι. Δεν μπορεί να μην είχαν αδυναμία στο βαφτιστικό. Ο πατέρας μου που είχε πάρα πολλά μουσικά ακούσματα, άκουγε τα πάντα, όχι όμως τόσο οπερέτα, τα πάντα. Συμφωνικές, μουσικές, πολύ, πολύ σπάνια, έτσι. Έπαιρνε δίσκους με βινήλιο, θυμάμαι, και άκουγε και άκουγα κι εγώ. Όχι όμως τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την οπερέτα. Εγώ στην πορεία αγάπησα αυτό το είδος. Μέσα από τις σπουδές και μέσα από την ορίμανση, αν θέλετε, την προσωπική. Και τη μελέτη γενικά κειμένων, μουσικών και όχι. Και όχι μουσικών απαραίτητα. Λοιπόν, heavy metalάδες, έχεις μαζέψει όλους heavy metalάδες εδώ, έτσι. Θα βλέπεις τον κύριο με το σκουλαρίκι. Αυτός έχει καταστρέψει εδώ το κοινό, έχει μαζέψει όλη τη μούργα αυτή του σχεδίου μεταλλάδες. Αλλά τώρα θα ακούσετε κάτι πιο διαφορετικό, πιο ήπια, έτσι, το ευχαριστηθείτε. Για πάμε. Είσαι θυμωμένη μαζί μου από εκείνο το τυχαίο επεισόδιο. Θυμωμένη εγώ μαζί σου. Νομίζεις, αν ήμουν θυμωμένη θα σήμαινε πως αγαπούσα. Αλλά όχι, δεν είμαι θυμωμένη. Δεν θέλω πια να είμαι. Θέλω ο άντρας να έχει προφαντός λεβένδια και χάρη, να είναι παλικάρι. Σαν περνά μαλλιά είναι αυτός που περνά το μαρωτός. Δεν μ' αρέσει εμένα να είναι έτσι ο άντρας. Κι αν εσύ μου προξενείς την αηδία και τον ίκτο, ευτυχώς, έχω κάποιον για τον οποίο μπορώ να υπερηφανεύομαι. Έχεις ποιον? Τι ποιον? Το Μάρκο, το βαφτιστικό μου. Εγώ είμαι εγώ, ο Μάρκος ο Κορτάσης, στρατιώτης και μάγειρας του τετάρτου λόχου του 60ου πεζικού συντάγματος. Στις μάχες άφομα ρυκνόμαστε λιοντάρια κι όλοι πετούμε σαν λεβέντες στα βραχή και τραβουδώντας σαν τα αρχαία παλικάρια και στολισμένοι σαν να πάμε σε γιορτή. Είμας μέλη εμάς ανταλού πολεμούμε και αν το κανόνι μακριά μας βρουν, θέλουνε τα χείλη.
ακριβώς αυτή την ίδια γυναίκα, αναποδογυρισμένη ξανά, αλλά όχι από το αυτοκίνητο. Ναι. Είναι αναποδογυρισμένη. Σπίτι της, μόνη της. Να πάρει ευχή. Αν είχα ένα φακό, θα φανέρωνα οδό και αριθμό της οικίας. Τόσο καθαρά τα βλέπω τα πράγματα. Είσαι μάγος. Μία ευτυχία υπάρχει στη ζωή. Ο έρωτας. Μάλιστα. Χειροκροτήματα. Τι να πούμε τώρα, τα υπόλοιπα είναι πεζά αυτά που συζητάμε στο... για τη μοίρα των δημοσιογράφων, να συζητάνε για πεζά πράγματα. Σπάνια μπορούν να περιγράψουν κάτι ωραίο, γιατί τα περισσότερα που συμβαίνουν δεν είναι ευχάριστα. Ναι. Η δημοσιογραφία, δυστυχώς, θα πέσει το αεροπλάνο, θα γίνει ο σεισμός, θα γίνει η κλοπή, θα γίνει η δολοφονία, θα γίνει το ένα το κακό, θα... οικονομική καταστροφή. Δεν... σπανίως έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι σήμερα θα δείξουμε τον πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Που ήταν μαγικό την ώρα που κατέβαινε ο Άρμστρονγκ από το διαστημόπλιο και πατούσε στο φεγγάρι και έλεγε ότι ένα βήμα δικό μου είναι, είπε, για την ανθρωπότητα, αυτό ναι, το ναι. Σπουδαίο που είπε. Ναι, δεν γίνεται, δεν συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά τον αμφισβήτησαν κιόλας. Είπαν ότι ήταν μαϊμού, ότι ήταν κάπου που είχε γίνει έξω στην Αριζόνα. Ναι. Ότι δεν ήταν, ναι, ότι δεν πήγαν στο φεγγάρι και ότι αυτά όλα... Γιατί έτσι και σένα θα σε έχουν αμφισβητήσει σίγουρα. Μέχρι στιγμής δεν έχω ίδια προσωπικά ακούσει κάτι, αλλά είμαι έτοιμη για οτιδήποτε. Από τη στιγμή που ασχολούμαι με την τέχνη που έχει να κάνει με την υποκειμενικότητα, είμαι έτοιμη να ακούσω τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να αρέσω, μπορεί και να μην αρέσω. Το έλεγε Βουγιουκλάκη αυτό, έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, απλά ξέρω ότι όταν βλέπεις έναν πίνακα, τρόπο, μπορεί να πεις «Ουάου, φανταστικός» και ο άλλος δίπλα σου να πει «Τι είναι αυτό». Mm. Το ίδιο ισχύει και για το τραγούδι. Μπορεί υποκριτικά να αρέσω σε κάποιους, μπορεί να μην αρέσω, δηλαδή όλα είναι πιθανά. Ο χώρος της μουσικής δεν είναι τόσο παραδεισένιος. Και όχι, επειδή τους έχω γνωρίσει, είναι ανταγωνιστικός, έχει μοχθηρίες, κακίες, βυζαντινισμούς, πω Παναγία μου. Αλλά ξέρετε, έχω αποφασίσει κάτι. Όταν ήρθα από το εξωτερικό και έτσι συναντούσα τέτοια φαινόμενα, έμπαινα στη διαδικασία να απαντώ και να μπαίνω σε αυτόν τον χώρο. Σιγά σιγά όμως άρχισα να απομακρύνομαι και να φροντίζω περισσότερο την κολόνα μου όπως θα ήθελα να είναι. Είμαι πολύ έτσι, μ' αρέσει μια καθαρότητα, μ' αρέσει το φως, αυτό πρεσβεύω. Όσο και αν σας ακούγεται έτσι λίγο ρομαντικό ή δεν ξέρω κάπως. Ωραία ακούγεται. Αλλά αυτό δεν μπορώ να ασχολούμαι με μαυρίλες. Και όταν τις βλέπω δεν μπαίνω στη διαδικασία να τις αλλάξω. Διότι οι άνθρωποι ίσως να έχουν αποφασίσει να είναι μαύροι σε εισαγωγικά. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να... Τζίνα, ποια είναι η γειτονιά σου? Μένω στη Νέα Σμύρνη, την οποία και λατρεύω. Γιατί τη λατρεύεις τη Νέα Σμύρνη? Γιατί είναι κοντά στη θάλασσα. Ναι. Μου έρχεται ο αέρας στη θάλασσα. Στην διαταγωγή έχεις κάποια... Όχι, αλλά είμαι στη Νέα Σμύρνη από το 1991. Και έχω δεθεί συναισθηματικά, έχω πάρα πολύ ωραίες στιγμές και ως φοιτήτρια. Εκεί έζησα τα πιο όμορφα χρόνια ίσως και ζω. Και ζω. Mm-hmm. Και νέος μεριωτάκια για τα παιδιά σου δηλαδή τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε πολύ ωραία πλατεία, πολύ ωραίο άλσος.
Χαλαρώνεις την Εσμύρνη. Καφέ, μπαράκια. Χαλαρώνεις. Είναι εξαιρετικό μέρος. Έχει και κοντά στο κέντρο. Είναι στο κέντρο και έχει την κουλτούρα αυτού του κόσμου όλο. Ακριβώς. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι έτσι πολύ όμορφοι άνθρωποι, πολλοί καλλιτέχνες ζουν στη Νέα Σμύρνη, αλλά πέρα από το καλλιτέχνες, έχουν μια ευγένεια. Δεν ξέρω, υπάρχει... Έζησα για ένα χρόνο και στην Αγία Παρασκευή, αλλά δεν μπορούσα να το αντέξω. Ναι. Γύρισα πάλι πίσω. Γιατί πήγε στην Αγία Παρασκευή? Για να είμαι πιο κοντά στην ΕΡΤ, γιατί τότε συνεργαζόμουν πάρα πολύ. Μεγάλη χάρη τη, που λέμε. Για ύμνη στην ΕΡΤ. Αλλά η Νέα Σμύρνη είναι. Ο αείμνηστο, λένε, Καραμαλής, ο αείμνηστο Παπανδρέου. Τώρα είναι η αείμνη στην ΕΡΤ. Κάπως μου φαίνεται. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, ναι. Έχει το θανατικό μέσα. Δηλαδή με αυτό το πράγμα είναι. Δεν είναι ωραίο. Δεν τα σκοτώνεις κάποια πράγματα. Και σαν παιδάκι θυμάμαι, άνοιγα την τηλεόραση, το κρατικό κανάλι, δεν υπήρχαν τότε ιδιωτικά. Βλέπαμε ασπρόμαυρες ταινίες. Το Σάββατο ήταν οι ελληνικές το βράδυ, την Κυριακή το μεσημέρι οι ξένες. Δηλαδή έχω και άλλες μνήμες που έχουν να κάνουν με την τηλεόραση. Όχι μόνο επειδή συνεργάστηκα με τα σύνολα. Είναι πολλά που σε συνδέουν με αυτό το κανάλι. Και όχι μόνο για το ραδιόφωνο, μην ξεχνάς ότι υπάρχει Ζη Κόσμος, ο οποίος γνώρισε μόνο ραδιόφωνο. Δεν υπήρχε τηλεόραση. Και αυτός ο κόσμος είναι άρρηκτα δεμένος με αυτό το μέσο. Βέβαια. Γιατί είναι ένα μέσο ξεχωριστό το ραδιόφωνο. Βέβαια. Που σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις εικόνες, να γίνεις ο σκηνοθέτης. Βέβαια. Η τηλεόραση είναι πιο επεμβατική, πιο παρεμβατική στη σκέψη των ανθρώπων, ναι. Γιατί καθορίζει τις εικόνες, τους χώρους. Να ένα κίνητρο. Εγώ έβλεπα τις ντίβες του κινηματογράφου. Και μετά πήγαινα στον καθρέφτη και έκανα διάφορα, μικρό κοριτσάκι. Έγινες ντίβα όμως κι εσύ. Γενικώς το θέμα ντίβας, γιατί με ρωτούν πολλές φορές για τον ντίβα, όλοι έχουν μία τάση έτσι να... για θέωση, αυτή την τάση. Το ντίβα είναι από το θεά. Ένα. Να το πούμε αυτό, γιατί ο κόσμος το ντίβα. Divine. Το ντίβα είναι καθαρά λατινικός και ιταλικός όρος, γιατί από εκεί γεννήθηκε η όπερα. Και εκεί γεννήθηκαν Divino, όλα δεν αυτά. Είναι. Divino είναι ο θείος και ντίβα είναι η θεά. Βέβαια. Η θεά στα μάτια των θεατών που έρχονται ή ακροατών που έρχονται και με βλέπουν είναι πολύ ικανοποιητικό, σίγουρα. Αλλά όχι ότι έχω μία τάση αυτό που... να βλέπω τους υπόλοιπους εφηψηλού. Αυτό. Όχι με αυτή την έννοια. Όχι, αυτό βέβαια, αλλά όταν ανεβαίνεις στη σκηνή, είσαι μία ντίβα. Σίγουρα. Είδα και πώς συμπεριφέρεσαι στη σκηνή, γιατί δεν είχε τύχει ποτέ να σε δω live κάπου σε κάποια παράσταση. Είναι ευκαιρία να έρθετε τώρα. Ναι. Να δείτε 22 γυναίκες που ενσαρκώνω μέσα σε 2 ώρες. Σε 2 ώρες ενσαρκώνεις 22 γυναίκες. Ναι, ναι. Είναι η παράσταση αυτή που έχουμε, μυθιστορίες γυναικών, 21 έρωτες στο χρόνο το άσπρο πλοίο. Είπατε πριν ότι παίρνετε το φουσκωτό. Ναι. Και ανοίγεστε χωρίς προορισμό. Ναι, το ίδιο θα κάνω και εγώ μεθαύριο. Ναι. Θα μπω σε μία βάρκα και θα ανοιχτώ. Έτσι αρχίζει. Ναι, βέβαια. Ωραία πράγματα. Έτσι ξεκινάει. Και θα ανοιχτώ. Τρίτη, 2 και Τετάρτη, 3 Ιουλίου, για 2 μόνο μέρες ανεβαίνει. Για 2 μόνο μέρες. Στη μουσική σκηνή του Πολυχώρου Αθηναής. Γιατί για 2 μέρες μόνο? Είναι μία παραγωγή που την κινώ εγώ. Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση τώρα να την κινήσω για ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και επίσης ήθελα να κάνω ένα πειραματικό βήμα, να δω πώς θα λειτουργήσει και στη συνέχεια να την ταξιδέψουμε. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γιατί συγκυριακά ήταν διαθέσιμοι 3 άνθρωποι που ήθελαν να φτιάξουν την παράσταση. Η Λίλη Μελεμέ, η σκηνοθέτης, ο Αντώνης ο Παναγιωτόπουλος που επιμελείται των φώτων, ουσιαστικά των φωτιστικών ατμόσφαιρων θα έλεγα, και η Εύα Ινάθενα που επιμελείται το κοστούμι. Οπότε είχες τους 3 βασικούς. Τους 3 βασικούς. Που χρειάζονται για να δουλέψει σωστά το σύστημα. Για να ταξιδέψω εγώ και να ταξιδέψει και ο κόσμος. Αυτό είναι το στοίχημα. Θα μας ταξιδέψει λίγο live με τη φωνή σου. Live τώρα? Ναι, ναι. Αχ, όχι, μην μου το κάνετε αυτό με τόσο μπλα μπλα. Με τόσο μπλα μπλα.
Και τόση κουβέντα και τέτοιες πρόβες. Τώρα καθιστεί, βέβαια, δεν μπορεί να καθιστεί, δεν μπορούν να τραγουδήσουν, γιατί δεν μπαίνει σωστή θέση στο σώμα και ζορίζουν. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Θα έρθετε στην παράσταση και κάνω πολλά ακροβατικά. Ναι, εντάξει, πολλά ακροβατικά. Θα κάνεις, θα έχεις ζεσταθεί κιόλας, ενώ τώρα δεν ξέρω. Εντάξει. Κάνω υπομορφή άσκηση. Να πούμε κάτι, ρε παιδί μου, ένα. Καταλάβει ο κόσμος ότι ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κουρδίσει, να τραγουδήσει, να μιλάει και όπως εμείς θεωρούμε φυσιολογικό να μιλάμε και αντί να λέει ανοησίες, ας πούμε, και να πράγματα τα οποία είναι πληκτικά, να σε πάρει και να σε μαγεύσει λίγο, να αισθανθείς αυτή την ανάταση που δημιουργεί το κομμάτι. Λοιπόν, να σκεφτώ λίγο. Λοιπόν. Κάνεις μισή ώρα άσκηση. Με προκαλείτε. Ναι, να μην σου κλέβουμε τον χρόνο, να κάνεις και λίγο άσκηση. Λοιπόν, θα σας κάνω μία άσκηση, λοιπόν, και θεατρική και φωνητική. Είναι ένα τραγούδι του Πιατσόλα, του Άστορ Πιατσόλα. Η αδυναμία μου κιόλας. Ναι. Βέβαια, τώρα είναι ακαπέλα και δεν υπάρχει έστω ένα πιάνο. Αλλά δεν πειράζει, θα το επιχειρήσουμε. Πιάνο έχουμε από εκεί. Λοιπόν, τα απογεύματα του Buenos Aires έχουν κάτι που μόνο εγώ γνωρίζω. Φεύγω από το σπίτι, τα ίδια πάντα στο δρόμο, τα ίδια και μέσα μου. Όταν ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο εμφανίζεται εκείνος. Παράξενη μίξη του πρώτου τελευταίου γήινου και του πρώτου εξωγήινου σε ένα ταξίδι στην Αφροδίτη. Οι πτυχές του πουκαμίσου ζωγραφισμένες στο δέρμα, δυο μισές σόλες χωμένες στα πόδια, ένα πεπόνι στο κεφάλι και μία σημεούλα στο κάθε χέρι. Φαίνεται ότι μονάχα εγώ τον βλέπω που περνάει ανάμεσα στον κόσμο. Τα πάντα γύρω μου διωγγώνονται, μεγενθύνονται. Ζω σε ένα παραλήρημα από ήχους, φώτα και οσμές. Και ο τρελός, μισοχορεύοντας και μισοπετώντας, βγάζει το καπέλο, με χαιρετά, μου δίνει μία σημεούλα. Και χάνεται στο βάθος του δρόμου, φωνάζοντας. Η ασίτε στο πιανθάω, νόβες και βαλαλούνα ροντάντο, πορκατζάω. Ιουν κόρσο δ' αστροναύτας, οι νίνιος κον ουν βαθ, με βάελα ρεδεδόρ, βενίβολα, βενί. Ιάσι και στοί πιαντάω, γιο μη ρομπένο σαϊρές δελ νίδο δεον γοριόν. Ια βος και βιταν τριστε βενί βολά σεντί, ελο κομπερτίν και τέγκο παραβος. Παμπραλό, κολό. Και λοιπά. Πολύ σε ευχαριστούμε. Και λοιπά. Ίσως να είναι το πιο φτωχό χειροκρότημα που έχεις πάρει 2-3 εδώ μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χειροκρότημα. Έστω και ένα. Είναι πάρα πολύ ενισχυτικό. Σας περιμένω όλοι στην παράσταση. Όλων αυτών των φίλων που παρακολουθούν και είναι πολλοί. Εγώ ευχαριστώ. Και ειλικρινά σου εύχομαι πάντοτε να έχεις αυτή την ευλογία να μεταφέρεις την τέχνη σαν τις μελισσούλες που βγάλαν τη γύρη. Μακάρι. Ο Θεός να σε έχει καλά που λέει. Υγεία. Δύναμη, υγεία σε σένα και την οικογένειά σου. Έτσι είναι. Και να μην έχεις ανάγκη κανέναν από όλους αυτούς που κάνουν όχι μόνο την ΕΡΤ μαύρη, αλλά και τη ζωή μας μαύρη, κατάμαυρη. Και γι' αυτό δεν συγκινείται και πολύ ο κόσμος. Λέει, τι κάνετε, τι μεγάλο κατόρθωμα κάνετε, μαύρο την ΕΡΤ. Εδώ μας μαυρίστε το σηκώτη. Τα όνειρά μας, τη ζωή μας, όλα μαύρα τα κάνατε γύρω-γύρω. Ναι, όχι, εμείς τα επιμένουμε όμως. Τα επιμένουμε, στο φως. Επειδή έρχεται και καλοκαίρι, σου εύχομαι ωραίες θαλασσίτσες με την οικογένειά σου. Μετά τις 12 Ιουλίου που τραγουδάω στο Μέγαρο. Εντάξει, θα έρθουμε και εκεί να σε δούμε. Και το σημαντικότερο είναι να χαρείς τα παιδιά σου. Αυτό και αυτό είναι. Το καλοκαίρι, το κυματάκι της θάλασσας να πάρει από πάνω σας ό,τι στενόχωρο υπήρξε και ό,τι σας δημιούργησαν όλοι αυτοί οι κακοποιοί. Αμήν, αμήν. Χάρηκα κυρία πολύ. Μου. Ναι, γιατί είναι ένας ευλογημένος άνθρωπος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ.
που ήρθατε κοντά μας σήμερα, αγαπητή κυρία Φωτεινοπούλου, και εσάς που μας παρακολουθήσατε, και βέβαια θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Έχω να κάνω πολλά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πάω στα... Α, πού με έχουν καλέσει, στα Miss World Τουρισμός, που γίνεται στη... Με θέλουν Κρητή. Θα τις κόψω όλες. Δεν πρέπει να περάσει καμία. Θα τις πω τι γνωρίζετε για την ΕΡΤ, το Σαμαρά και την κυβέρνηση. Θα κοιτάνε οι Γαλλίδες, οι Ρωσίδες, οι Πολωνές και θα λένε τι είναι αυτό, κομμένη κορίτσι μου. Η επόμενη. Ναι, θα κάνω τέτοια πράγματα. Πλάκα κάνω. Έχω να παντρέψω. Δεν κάνω πλάκα. Ναι, τώρα χιλιόμετρα πολλά. Πρέπει να κάνω 700 χιλιόμετρα για να τα πετύχω όλα αυτά και να κάνω και δύο ρεπορτάζ που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Από αυτούς τους τύπους που ξέρετε, εμείς αναζητούμε γενικώς και βρίσκουμε εύκολα. Και θα τα πούμε πάλι. Θα είμαστε κοντά σας σύντομα, δεν σας υπόσχομαι πότε. Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τι ώρα θα εμφανιστεί στη τηλεόραση και για ποιο λόγο. Γεια σας και χαρά σας. Thank you.